Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog, το οποίο έχει τίτλο «Τι κίνητρα μπορεί να έχει ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου για να γνωριστούμε». Κάνουμε πάρα πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι μας, το ψυχοεκπαιδευτικό, για σχέσεις, πολλές ιστορίες γνωριμιών. Το βίντεο αυτό θα μπει οπωσδήποτε στο πρόσφατο playlist που έχουμε για το πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Και μου το έχουν ζητήσει αυτό το βίντεο αρκετές γυναίκες οι οποίες είναι μεγαλύτερες σε ηλικία από τα κορίτσια που είναι τώρα 20, 25, 30 ετών. Γυναίκες που είναι 40, 50, 60, 70 ετών και ήδη έχουν αρκετή πείρα ζωής. Μου το έχουν ζητήσει να το κάνω αυτό το βίντεο, ούτως ώστε να μεταφέρω από τις δικές τους γνώσεις τις νεότερες, και μου το έχουν ζητήσει και μητέρες για τις κόρες τους. Αυτό το βίντεο είναι επίσης χρήσιμο και για άντρες. Δεν είναι χρήσιμο μόνο για γυναίκες. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα, ότι θεωρώ πως στις σχέσεις μας δεν είμαστε άνδρας, γυναίκα, ετεροφιλόφιλος, ομοφιλόφιλος, Έλληνας, Άγγλος, Αμερικανός. Στις σχέσεις μας είμαστε άνθρωποι. Και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τη δική του ιστορία, το δικό του ψυχολογικό ιστορικό και τους δικούς του λόγους για να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Οι σχέσεις σήμερα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, είναι δύσκολες και το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί. Η κοινωνία μας περνά μία κρίση αξιών. Δεν είναι μόνο οικονομική κρίση που περνάμε, δεν είναι μόνο ενεργειακή κρίση που περνάμε, αλλά είναι και κρίση αξιών. Γιατί έχω δεχθεί ένα ερώτημα τις τελευταίες μέρες, γιατί θεωρείς ότι έχει χαλάσει ο κόσμος. Δεν θεωρώ ότι έχει χαλάσει ο κόσμος αν επιστρεφτεί. Απλώς θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου αρκετές από τις παραδοσιακές αξίες, οι οποίες έχει αποδειχθεί στον χρόνο ότι δυσλειτουργούσαν, έχουν απορριφθεί από το γενικό κοινωνικό σύνολο, όμως ακόμη δεν έχουμε εναγκαλιστεί νέες αξίες, ανθρωπιστικές αξίες, οι οποίες να λειτουργούν σαν φάρι στη ζωή μας. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε όλοι ένα αξιακό σύστημα. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα αποφασίσω ποιο αξιακό σύστημα θα έχει ο καθένας. Ο καθένας θα αποφασίσει το δικό του αξιακό σύστημα, αλλά επειδή ζούμε σε μια εποχή που πλέον δεν είναι δεδομένο ότι όλοι πάνε στην εκκλησία και ασπάζονται τα λόγια του Ευαγγελίου. Το λέω αυτό εφόσον είμαστε σε μια χώρα που η κύρια θρησκεία είναι η χριστιανική. Ή δεν ζούμε σε μια χώρα στην οποία όλοι έχουν μια ανατροφή και μια διαπαιδαγώγηση που έχει να κάνει με την αγάπη στην πατρίδα κλπ. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από τους θεσμούς και τις αξίες, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση του κόσμου και από τους κυβερνώντες και από τον κρατικό μηχανισμό και τα λοιπά, από τις διάφορες υπηρεσίες. Υπάρχει απογοήτευση από τους συνανθρώπους μας. Οπότε, όταν είμαστε απογοητευμένοι, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσουμε στο μηδενισμό αξιών. Δηλαδή, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να λέμε «Δεν με νοιάζει τίποτα, δεν με ενδιαφέρει να είμαι καλός άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει να είμαι έντιμος, δεν με ενδιαφέρει να είμαι ανθρωπιστής, δεν με ενδιαφέρει να αγαπάω τους άλλους ανθρώπους και να τα αγαπάω τα ζώα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κοιτάξω την πάρτη μου και να είμαι εγώ καλά με τον τρόπο που νομίζω εγώ πως θα είμαι καλά». Υπάρχει στις μέρες μας ως αξία ο παρταγκισμός. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι παρτάκηδες. Κοιτάνε την πάρτη τους μόνο. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι νάρκισσοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εγωκεντρικοί. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει, το κίνητρο τους για τις οποιασδήποτε πράξεις τους, δεν είναι να κάνουν το καλό για τον εαυτό τους και για τους άλλους ανθρώπους. Το κίνητρο τους δεν είναι η αγάπη, και έχουμε πει πολλές φορές τον εξαιρετικό ορισμό, τον οποίο εγώ προσωπικά υιοθετώ, του Σκοτ Πεκ, για την αγάπη, που λέει ότι η αγάπη είναι διεύρυνση ορίων και η αγάπη είναι να διευρύνεις τα όρια σου για να γίνει καλύτερη και η δική σου ζωή, αλλά και του ανθρώπου που αγαπάς. Και κατά τη γνώμη μου πάντα, θεωρώ ότι το πιο σοβαρό κίνητρο για μια ζωή γεμάτη νόημα είναι η αγάπη. Η αγάπη αυτού του είδους που διευρύνει τα όρια σου προκειμένου να χωρέσεις την ανάπτυξη και του εαυτού σου
και της δικής σου ψυχής, αλλά και της ψυχής των ανθρώπων που αγαπάς. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, στις μέρες μας, δεν έχουν τέτοια κίνητρα αγαπητικά, δεν έχουν τέτοια κίνητρα άγνα και έχουν κίνητρα συμφεροντολογικά, εγωκεντρικά, ναρκισσιστικά, παρτεγκιστικά. Γι' αυτό, όταν βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία καλούμαστε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο για να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση ή για να δημιουργήσουμε μια φιλία ή για να δημιουργήσουμε μια συνεργασία, είτε αυτόν τον άνθρωπο το γνωρίζουμε μέσω κοινών γνωστών, είτε αυτόν τον άνθρωπο το γνωρίζουμε τυχαία σε ένα περιβάλλον στο οποίο έτυχε να συναντηθούμε, για παράδειγμα σε μια καφετέρια, σε ένα σούπερ μάρκετ, κάπου, είτε αυτόν τον άνθρωπο το γνωρίζουμε στο διαδίκτυο, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε να εξετάσουμε όσο γίνεται καλύτερα τα πιθανά κίνητρα του ανθρώπου του καινούριου που μπαίνει στη ζωή μας σε σχέση με τη γνωριμία που κάνει μαζί μας. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ λυπηρό, να πλησιάζουμε τους ανθρώπους με σκεπτικισμό και καχυποψία. Θα προτιμούσα να ζούσα σε έναν κόσμο που αυτό να μην ήταν απαραίτητο. Θα το προτιμούσα. Όμως δυστυχώς, έτσι είναι ο κόσμος. Δυστυχώς. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή, όχι συναισθηματική, αναδρομή στη μνήμη, μνημονική αναδρομή, και θα θυμηθώ το 2001, όταν είχα κάνει εγώ τότε στα 26 μου την δικιά μου πρώτη επανάσταση, όταν αποφάσισα να χωρίσω από τον πρώτο μου σύζυγο, από την εκκλησία, από τους γονείς μου και από τον τρόπο ζωής στον οποίο είχα γαλουχηθεί, ότι ήμουνα μία κοπέλα χωρίς καθόλου κοινωνικά αντισώματα και ψυχικά αντισώματα, η οποία θεωρούσε ότι επειδή εγώ σκεφτόμουν καλοκά αγαθά και είχα αγνά και αγαθά κίνητρα ως προς τους άλλους ανθρώπους, ότι και οι άλλοι άνθρωποι σκεφτόντουσαν με τον ίδιο τρόπο προς εμένα. Μεγαλώνοντας μέσα στην εκκλησία, είχα πάρει το λαθασμένο μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι στην εκκλησία είναι καλοί. Τώρα στα 47 μου και ούσα έμπειρη ψυχολόγος, αναγνωρίζω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί, ούτε καν μέσα στην εκκλησία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί. Τα έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στο κανάλι, ότι δεν είναι όλες οι οικογένειες καλές, δεν είναι όλοι οι γονείς γονεϊκοί, δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές, δεν είναι όλοι οι πατεράδες πατρικοί, δεν είναι όλα τα αδέρφια αδερφικά. Τότε στα 26 μου, τον πρώτο χρονικό διάστημα, που στην ουσία σαν να πετάχτηκα από... σαν να με πέταξαν από ένα αεροπλάνο χωρίς αερόστατο, χωρίς ασφάλεια. Όταν βρέθηκα έξω στον κόσμο, απογοητεύτηκα πολλές φορές. Γιατί είχα μία αφέλεια και μία αθωότητα που θεωρούσα ότι όλοι, επειδή εγώ έχω καλό σκοπό, επειδή εγώ βλέπω τους άλλους με αθωότητα και αφέλεια και με ανθρωπιστικά κίνητρα και ειλικρίνεια και εντιμότητα, ότι και οι άλλοι με αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν πολύ δύσκολο τότε. Και δεν θα ήθελα και δεν θέλω αυτό το πράγμα να το περάσουν τα παιδιά μου ή τα παιδιά σας, τα παιδιά μας ή οποιοδήποτε. Δηλαδή να βγαίνεις έξω σε μια κοινωνία χωρίς καθόλου αντισώματα. Δηλαδή σαν να στέλνεις έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε μέσα στη γυάλα, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε αποστηρωμένο περιβάλλον και δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με μικρόβια ή ιούς και δεν έχει κάνει ποτέ εμβόλια, να τον βγάλεις εκείνον τον άνθρωπο να περπατήσει, ξέρω εγώ, στη Times Square στη Νέα Υόρκη, στην πλατεία Times στη Νέα Υόρκη, που έχει, ξέρω εγώ, χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο, θα πεθάνει. Θα πιάσει ιούς, μικρόβια αυτά και θα πεθάνει επί τόπου. Δεν θα μπορέσει να περπατήσει πάνω από 5 βήματα. Λοιπόν, άρα χρειάζεται και τα παιδιά μας και εμείς να αποκτήσουμε αντισώματα και να είμαστε προσεκτικοί, δυστυχώς. Δυστυχώς με ποια έννοια, με την έννοια του ότι ακούμε συνεχώς στενάχωρες ιστορίες. Και εδώ στο κανάλι οι περισσότερες ιστορίες είναι στενάχωρες. Όποτε έχω success story και χαρούμενη ιστορία και ιστορία επιτυχίας, τη διαβάζω με μεγάλη χαρά, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την ενθάρρυνση, αλλά κακά τα ψέματα, οι περισσότερες ιστορίες είναι απογοητευτικές.
για, για φίλους που προδίδουν τους φίλους τους, για συντρόφους που προδίδουν τους συντρόφους τους, για παιδιά τα οποία δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους γονείς τους, ενήλικα παιδιά, για γονείς οι οποίοι παρεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών τους και γενικότερα οι περισσότερες ιστορίες που διαβάζουμε εδώ πέρα και ιστορίες οικογενειακές και ιστορίες ερωτικών σχέσεων και ιστορίες φιλικών σχέσεων είναι λυπηρές, είναι θλίβερες. Είναι θλίβερες. Όμως, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν με αυτούς τους τρόπους. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για τα νέα παιδιά, και όταν λέω νέα παιδιά, μιλάω για παιδιά που βρίσκονται στην πρώτη νεότητα, που ξέρω εγώ είναι 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ετών, ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να παρακολουθούν τα βίντεο, γιατί μέσα από τα βίντεο θα κάνουν εμβόλιο. Δηλαδή δεν περνάνε οι ίδιοι τις ιστορίες αυτές τις δύσκολες που διαβάζουμε, ιστορίες απογοήτευσης και ιστορίες προδοσίας σε ερωτικές σχέσεις, ιστορίες κακοποίησης, ναρκισιστικής κακοποίησης και το καθεξής. Δεν τα περνάνε οι ίδιοι, αλλά ακούγοντας ιστορίες που τα περνάνε οι άλλοι, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν αντισώματα. Και όταν λέμε αντισώματα, όταν λέω αντισώματα σε αυτή την περίπτωση, ψυχολογικά αντισώματα, εννοώ και το να είμαστε ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για το ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αγαθά κίνητρα. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Αυτό το βίντεο το κάνω για αυτούς τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι επειδή ήδη επιθυμούν να βιώσουν συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους, επειδή ήδη επιθυμούν να έχουν όμορφες φιλικές σχέσεις, επειδή ήδη επιθυμούν να απολαύσουν, να ζήσουν πρώτα απ' όλα και έπειτα να απολαύσουν τον έρωτα και την αγάπη, επειδή επιθυμούν να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια, επειδή επιθυμούν να έχουν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους, πληγώνονται και απογοητεύονται όταν συναντάνε αποκαρδιωτικές καταστάσεις. Για αυτούς τους ανθρώπους φτιάχνω αυτό το βίντεο. Και το φτιάχνω ούτως ώστε να σας προβληματίσω και να σας ευαισθητοποιήσω, ώστε να είσαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερο να προλάβουμε πιο νωρίς μια τέτοια συνθήκη. Τι γίνεται συνήθως? Ξεκινάει κάποιος ο οποίος είναι παντελώς αθώος, κάνει μια γνωριμία, ας πάμε σε μια ερωτική σχέση, πάει πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού, ολοκληρώνεται σχέση, προχωράει, κάνει και μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε σχέση με έναν άνθρωπο συμφεροντολόγο, ή με έναν άνθρωπο που λέει ψέματα, ή με έναν άνθρωπο που απατάει, ή με έναν άνθρωπο που λειτουργεί ναρκισιστικά. Χρειάζεται να σμικρύνουμε αυτό το χρονικό διάστημα που μας παίρνει για να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρει ο άλλος, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να μην τραυματιστούμε τόσο βαθιά, γιατί όσο περισσότερο καιρό διαρκεί μια ερωτική σχέση ή μια φιλία, τόσο περισσότερο συνδυόμαστε, τόσο περισσότερο ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον, και όταν επέλθει η ρήξη και δίδια της προδοσίας, τόσο πιο βαθύ είναι το τραύμα. Δηλαδή άλλον να σε προδώσει ο σύντροφος που είχες για δύο χρόνια και άλλο να σε προδώσει ή να ανακαλύψεις ότι είναι μαλάκας, κάποιος που βγήκε δύο φορές. Πολύ πιο απλό είναι το να το ανακαλύψεις πιο νωρίς. Προσέξτε τη μεγάλη παγίδα της μοναξιάς και της εξαιρετικά υψηλής επιθυμίας για συνδεσιμότητα, του στυλ θέλω οπωσδήποτε να έχω άνθρωπο στη ζωή μου, θέλω οπωσδήποτε να έχω έρωτα, θέλω οπωσδήποτε να ερωτευτώ με ανταπόκριση, θέλω οπωσδήποτε να φτιάξω μια ερωτική σχέση, οπότε άμα βρεθεί κάποιος, κάποια που θα φλερτάρει μαζί μου, που θα βγει μαζί μου, που θα δείξει ενδιαφέρον για να δημιουργηθεί κάτι, οτιδήποτε μαζί μου, πέφτω με τα μούτρα και λέω δεν έχω την πολυτέλεια τώρα να κάνω ιδιοτροπίες, δεν έχω την πολυτέλεια να μελετάω καλά-καλά τι γίνεται, πρέπει να το πάρω ζεστά το ζήτημα γιατί θα με αφήσει πίσω το τρένο. Και μπαίνεις πάνω σε αυτό το τρένο και δεν βλέπεις ότι το τρένο είναι γεμάτο βόμβες, δεν βλέπεις ότι το τρένο είναι γεμάτο εγκληματίες, δεν βλέπεις ότι στο τρένο κινδυνεύει η ζωή σου. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι αριθμοί των γυναικοκτονιών αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία η οικογενειακή βία αυξάνει.
αυξάνεται. Η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται. Και η ενδοοικογενειακή βία δεν ξεκινάει μόνο από άντρες, ξεκινάει και από γυναίκες. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στις σχέσεις μας, σοβαρότατα προβλήματα στις οικογένειές μας, σοβαρότατα ζητήματα. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε τόσο ελαφρά και τόσο χαλαρά. Άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, κορμί να είναι και ό,τι να είναι, δότης να είναι και ό,τι να είναι. Όχι. Γιατί έγραφε κάποιος στα σχόλια να βρούμε συμβατοδότη και της λέω, παιδί μου, τι λες. Θέλουμε ολόκληρο άνθρωπο, όχι μόνο ένα κομμάτι. Ο δότης οργάνου ή θέλεις ένα όργανο. Πάει το μυαλό. Θες, ας πούμε, διαμερισματοποιημένες καταστάσεις. Κάποιο για να κάνεις μόνο σεξ, ας πούμε, κάποιο για να... δεν ξέρω. Πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας και στα σοβαρά τις σχέσεις μας. Και στα σοβαρά τη δημιουργία μιας καινούργιας σχέσης. Και όταν πηγαίνουμε στα πρώτα ραντεβού, πρέπει να ρωτάμε ερωτήσεις. Να ρωτάμε ερωτήσεις χωρίς ντροπή. Και αν μας πει ο άλλος ότι είμαστε αγενείς και δεν μας απαντήσει, τότε παίρνουμε μια σοβαρή απάντηση. Ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ανοιχτός για να συζητήσει. Τι εννοώ όταν λέω κάνουμε αγενείς ερωτήσεις, ρωτάμε. Για ποιο σκοπό είσαι εδώ. Τι περιμένεις από μια σχέση. Σου αρέσω. Τι θες από μια σχέση μαζί μου. Ποιο είναι το... Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για σένα να ζήσει κάποιος τη ζωή του. Θα ήθελες, για παράδειγμα, να κάνεις οικογένεια. Δεν θα ήθελες να κάνεις οικογένεια. Εφόσον εμείς θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Εφόσον εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, πρέπει να ρωτήσουμε τον άλλο. Γιατί ο άλλος θέλει να κάνει οικογένεια. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, σημαίνει δεν είμαστε συμβατοί, δεν ταιριάζουν. Επίσης, ρωτάμε να πάρουμε το ερωτικό ιστορικό του άλλου. Ναι. Εφόσον είμαστε 30, 40, 50 χρονών, έχουμε ιστορικό. Έχουμε κάνει κάποιες σχέσεις, κάποιους γάμους. Ρωτάμε. Ρωτάμε να δούμε πώς έχει συμπεριφερθεί στις προηγούμενες σχέσεις του αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, άνδρας ή γυναίκα. Τι ερμηνεία δίνει στο διαζύγιο του, στα διαζύγια του. Τι ερμηνεία δίνει στο τέλος των σχέσεων που είχε. Τι μαθήματα έχει πάρει ή αν έχει πάρει. Πώς μιλάει για την πρώην γυναίκα του, για τον πρώην άντρα της. Πώς μιλάει για τους πρώην συντρόφους. Αν όλες του οι σχέσεις, όλες τις σχέσεις ήταν προβληματικές, έχει καταλάβει πού βρίσκεται το πρόβλημα. Έχει εντοπίσει το πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας είναι άνθρωπος, θα το πω πολλές φορές, ο οποίος έχει πάει στο ψυχολόγο, έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Αν δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, θα ήταν ανοιχτός, θα ήταν ανοιχτή, θα ήταν διαθέσιμος, θα ήταν διαθέσιμη για να κάνει ψυχοθεραπεία. Σε περίπτωση ρωτάμε, σε περίπτωση που τα βρούμε και φτιάξουμε μια σχέση και περάσουν 6 μήνες, ένας χρόνος και έχουμε κάποια προβλήματα στη σχέση μας, θα ήσουν θετική, θα ήσουν θετικός να πάμε μαζί σε ένα ψυχολόγο να συζητήσουμε τα ζητήματά μας, να πάρουμε βοήθεια ως ζευγάρι, να πάρουμε συμβουλευτική. Και αν μας πει όχι, αυτό είναι κακό σημάδι. Πολύ κακό σημάδι. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο που έχουν μπει σε αυτό το playlist. Δεν θα επαναλαμβάνω τα ίδια κάθε φορά, να μπείτε να τα δείτε, γιατί τώρα μου έρχονται στο μυαλό και άλλες παρενέσεις και άλλες σκέψεις, τις οποίες έχω μοιραστεί σε άλλα βίντεο που είναι σε αυτό το playlist, πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ιστορικό έχει ο άνθρωπος αυτός που γνωρίζουμε με τις σχέσεις του, με τις σχέσεις της, πώς έχει διαχειριστεί στο παρελθόν τις σχέσεις του, τις σχέσεις της, αν έχει ψάξει και έχει ψυχοψάξει τα γιατί των σχέσεων, τι μαθήματα έχει πάρει και τι είναι σε θέση να κάνει. Και επίσης, τη συζήτηση και τις ερωτήσεις δεν τα περνάμε στον ντούκου. 3-4 λεπτά τελείωσε και πάμε στα φιλιά και στις αγκαλιές και στα χάδια και στο σεξ και τυφλωνόμαστε και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Εφόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση, ρωτάμε και ξαναρωτάμε και συζητάμε και ξανασυζητάμε αρκετές φορές και αρκετές ώρες. Και αν ο άλλος βαρεθεί και σου πει, μα τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα, εσύ με φέρες εδώ πέρα να μου κάνεις ανάκριση, θα του πεις και εσύ. Εσύ που θέλεις απλώς να γαμίσεις και να φύγεις, δεν θες να απαντάς στις ερωτήσεις, οπότε κανένα πρόβλημα, φύγε. Χωρίς να γαμίσεις. Sorry. Εάν
κάποιος ενδιαφέρεται σοβαρά για μας, άνδρας ή γυναίκα, με χαρά θα απαντήσει τις ερωτήσεις μας. Και θα νιώσει και κολακευμένος και θα νιώσει και κολακευμένη που ενδιαφερόμαστε και ρωτούμε να μάθουμε για αυτόν, για αυτήν. Εάν κάποιος δεν θέλει ή κάποια δεν θέλει να απαντήσει ερωτήσεις και αρχίζει να μας κάνει gaslighting, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι πάει πάρα πολύ χ. Άρα, πρώτον, βλέπουμε τα βίντεο. Τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με τις σχέσεις που, δόξα τω Θεώ, έχει χιλιάδες στο κανάλι μας. Έχουμε 3.500 βίντεο. Δεν θα είναι τα 2.000 από αυτά για σχέσεις. Λοιπόν, βλέπουμε αυτά τα βίντεο ώστε να έχουμε υπόψη μας διάφορες περιπτωσάρες και διάφορα περιστατικά. Δεύτερο, είμαστε προδιατεθειμένοι για το ότι ο άνθρωπος που θα γνωρίσουμε μπορεί να είναι καλοδιάθετος, μπορεί και να μην είναι καλοδιάθετος. Μπορεί να έχει καλά κίνητρα, μπορεί να μην έχει καλά κίνητρα. Δεν πάμε με την νοοτροπία άντρας να είναι και ότι να είναι, γυναίκα να είναι και ότι να είναι. Ή άντρας που να μου αρέσει και να του αρέσω και ότι να είναι, γυναίκα που να μου αρέσει και να της αρέσω και ότι να είναι. Πρέπει να δούμε και τι άνθρωπος είναι και τι κίνητρα έχει. Για να μάθουμε τα κίνητρα του άλλου ανθρώπου κάνουμε ερωτήσεις. Και επίσης καθυστερούμε την ερωτική σεξουαλική ολοκλήρωση μιας γνωριμίας προκειμένου να εξαντλήσουμε τη συζήτηση και να δούμε και στην πορεία του χρόνου πώς λειτουργεί ο άλλος. Αν μιλάς μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες με τηλέφωνα, μηνύματα, κάποιες συναντήσεις και δεν πας στο σεξ και δεν ολοκληρώσεις και ο άλλος είναι εξαφανιζόλ, εξαφανίζεται, μια μιλάει, μια δεν μιλάει, μια μέρα εμφανίζεται, μια μέρα εξαφανίζεται, τότε έχεις ένα πολύ καλό σημάδι, μια πολύ καλή ένδειξη, μην πω και απόδειξη, ότι πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος παίζει σε πολλά ταμπλό ή δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για σένα. Οπότε γιατί να είσαι με κάποιον που δεν ενδιαφέρεται για σένα? Γιατί να είσαι με κάποιον ο οποίος έχει καβάντζες? Γιατί να είσαι με κάποιον ο οποίος κάνει τη ζωή του και ψάχνει να βρει και μια περίπτωση καλή για να τακτοποιηθεί? Χθεσινό vlog. Χθεσινό vlog. Γυναίκα μεγαλύτερη, χωρισμένη με παιδιά, γνωρίζει άντρα νεότερο, ελεύθερο, όχι πολύ νεότερο, λίγο πριν τα 40, ο οποίος της λέει, θέλω να έχουμε σεξουαλικά μόνο σχέση, με ελκύουν ερωτικά οι γυναίκες οι μεγαλύτερες, όμως εγώ θέλω να βρω μια νεότερη για να κάνω παιδιά. Άρα και της λέει, να είμαστε μαζί, να περνάμε καλά, αλλά να έχω και τα μάτια μου ανοιχτά για να βρω μια να κάνω παιδιά. Εάν εσύ είσαι αυτή νεότερη, που έρχεται αυτός ο τύπος, ο οποίος μπορεί να έχει 4-5 τέτοιες μιλφάρες να παίζει παράλληλα, rotation είπαμε. Εντάξει. Και έρχεται και σε πλησιάζει, γιατί σε καλή περίπτωση για να σε παντρευτεί και να κάνει παιδιά μαζί σου. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι κάθε μέρα εκεί και δεν θα είναι κάθε μέρα διαθέσιμος, γιατί θα έχει και τις άλλες του τις υποθέσεις. Και ρωτάμε. Ρωτάμε σε ένα ραντεβού. Οι σχέσεις σου προηγούμενες, τι σχέσεις ήταν? Ήταν σχέσεις με γυναίκες που ήταν ή με άνδρες στην ηλικία σου, μεγαλύτερους, μικρότερους? Τι διάρκεια είχαν οι σχέσεις σου? Τι ποιότητα είχαν οι σχέσεις σου? Προσέξτε, αυτό μου το είπε ειδικά η κοπέλα που έβαλα το ηχητικό χθες το βράδυ, του χθεσινού βίντεο, και μου λέει, προειδοποίησε τα νέα τα κορίτσια, ότι μπορεί να τα πλησιάσει κάποιος, ο οποίος να έχει ήδη... να παίζει ήδη με μεγαλύτερες γυναίκες και εκεί να γουστάρει να παίζει, αλλά να πλησιάζει το κορίτσι καθαρά ωφελημιστικά. Όχι γιατί θα του αρέσει το κορίτσι, γιατί θα μπορέσει να το αγαπήσει, αλλά για να το χρησιμοποιήσει, για να το παντρευτεί, να την αφήσει στο σπίτι να κάνει παιδιά, για να μεγαλώνει τα παιδιά. Και αυτός να έχει άλλα βίτσια και άλλα ενδιαφέροντα. Προσοχή. Επίσης, για τους άνδρες. Πόσες κοπέλες πλησιάζουν έναν άντρα γιατί αυτός ο άντρας έχει οικονομική επιφάνεια? Πόσες γυναίκες είναι πρικοθύρες? Πολλές. Ναι, για να μην λέτε ότι μιλάω μόνο εναντίον των ανδρών. Και άντρες πρικοθύρες έχει φυσικά. Το οικονομικό, ψάξτε το λίγο. Ψάξτε για ποιο ζήτημα μιλάει ο άλλος συνέχεια. Αν μιλάει συνέχεια για τα λεφτά, αν ρωτάει για τα χρήματα, δείτε αν κερνάει ο άλλος, αν είναι τσιγκούνης ή όχι. Τα συζητάμε όλα αυτά και οι δύσκολες ερωτήσεις είναι σεξ και χρήματα. Μιλάμε και για το σεξ, μιλάμε και για το σεξουαλικό, ερωτικό, ιστορικό, μιλάμε και για τα χρήματα και κάνουμε όλες τις άβολες ερωτήσεις προκειμένου να δούμε με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να μας δει στα σοβαρά
και θέλει απλώς να παίξει, εννοείται ότι ούτε θα απαντήσει τις ερωτήσεις μας και θα μας βγάλει και τρελούς από πάνω. Αλλά θα μας βγάλει και από την δύσκολη θέση να μπλέξουμε με κάποιον ο οποίος δεν αξίζει τον κόπο. Με όλη μου την αγάπη, και η ελπίδα είναι μία. Μία είναι η ελπίδα. Να καλυτερεύουμε τους εαυτούς μας εμείς ήδη καθημερινά και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Σας φιλώ.